Το βιβλίο το οποίο φέρει τον τίτλο «Αυτή εστί η πύλη του ουρανού» αφιερώνεται εις την υπεραγίαν Θεοτόκον και είναι ποίημα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Εις αυτό αναλύεται το μέγα πρόβλημα της αμαρτίας, το δυσβάστακτον βάρος αυτής και με ποιον τρόπον ο καθένας δύναται να απαλλαγεί από το βάρος αυτό. Τον κάθε αμαρτωλόν προσκαλεί ο πολυές πλαχνός Θεός με πατρική στοργή και λέγει «Δεύτε πρόσμε πάντως οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Θέλει δε ο Υιός να καταστήσει γνωστόν τον Πατέρα του εις όλους, όσοι έχουν ειλικρινή πόθο να λάβουν την γνώση αυτή. Και αυτό, γι' αυτό και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων και από το φόρτωμα των φαρισαϊκών παραδόσεων, με τα οποία ο Θεόπνευστος νόμος μετεβλήθη εις φορτίον δυσβάστακτον. Έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Ματθαίος 10ο κεφάλαιο και στίχος 28. Μητέρα εις τον Θεόν είναι η πάναγνος μητέρα του Θεανθρώπου Ιησού, η οποία παρακαλεί θερμός τον Υιόν της για τον αμαρτωλόν. Εις την παράκληση ταύτην της μητέρας προς τον Υιόν της αναφέρονται λόγοι οι οποίοι λυγίζουν και την πλέον σκληρά καρδία, η οποία δια της αμαρτίας υπέστη πλήρη αναισθησία και απεξηράνθη ως η άκαρ προσική, μη έχουσα καρπούς και μη φύλλα μόνον. Ποιος είναι ο Θεοδόρητος Στουδίτης και ποιο υπήρξε το έργο του και η προσφορά του στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία? Υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων αγωνιστών της Ορθοδοξίας κατά την περίοδο της Οικονομαχίας. Εγεννήθη περί το 750 εις την Κωνσταντινούπολη και απέθανε το έτος 826 μετά Χριστόν. Κατήγετο από ευσεβή οικογένεια. Εγένετο μοναχός εις νεαράν ηλικίαν. Το έτος 797 εγκαταβίωσε στην περίφημη μονή του Στουδίου, η οποία γίνει πνευματικό και καλλιγραφικό εργαστήριο με συστηματικές μεθόδους για την αντιγραφή χειρογράφων κωδίκων. Ο Θεόδωρος Στουδίτης συνέχισε τους αγώνας του εναντίον των οικονομάχων και απέθανε εις ηλικία 76 ετών και τάφθη στην Ίσο Πρίγκιπο. Ο Πατριάρχης Μεθόδιος αποφάσισε την ανακομιδή των λειψάνων του στην Ιερά Μονή Στουδίου το έτος 844 μετά Χριστόν. Η Ιερά Μονή Στουδίου ανεδείχθη υπέρμαχος της τιμής των ιερών εικόνων. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, εκτός από τη μικρή και τη μεγάλη κατήχηση για την καταγραφή των βασικών κανόνων του μοναχικού βίου, έγραψε και αντιρρητικούς λόγους εναντίον των οικονομάχων και πολλάς επιστολάς με ποιμαντικό, προτρεπτικό, πνευματικό και παρημαθητικό περιεχόμενο και το περισσούδαστο του έργο «Κανόν ποίημα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου εις την υπεραγίαν Θεοτόκον». Ο κανόν αυτός έχει ειδική μέθοδο, αποτελείται από 9 οδάς, εκάστη των οποίων περιέχει 4 τροπάρια. Εις το πρώτο τροπάριο ο αμαρτωλός δέεται και παρακαλεί τη Θεοτόκο, η οποία είναι η μοναδική πύλη του ουρανού. Δια των ειδικών της παρακλήσεων, ως υπάρχουσα μήτυρ, δέεται προς τον Υιόν της και ο Υιός απαντά εις τη μητέρα του. Εις το δεύτερο τροπάριο εκάστης οδής, δέεται και με συνεχή δάκρυα παρακαλεί τον Υιό της, τον οποίον εγέννησε και ανέθρεψε με στοργή και αγάπη, και μετά το θάνατό της, ως αναφέρει το Απολυτίκιον, εκπληρώνει συνεχώς το έργο της. Εν τη γεννήση την Παρθενή ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Εις το τρίτον τροπάριον εκάστης οδής, αποκρίνεται ο Χριστός εις τας παρακλήσεις της μητρός του, ως ο Σολομών αναφέρεται εις το βιβλίο Τρίτο Βασιλειών, κεφάλαιο 2 και στίχος 19, ότι
τον επισκέφθη η μητέρα του η Ιρσαβέ, και τότε εξήλθε εις προϋπάντηση αυτής. Την επροσκύνησε και επέστρεψε εις τον βασιλικό του θρόνον. Ετοίμασε τότε δια τη μητέρα του έτερον θρόνων βασιλικών και την έβαλε να καθίσει εκ δεξιών του. Και όταν εκείνη του είπε πως θέλει να τον παρακαλέσει, μίαν κάποιαν χάριν της απεκρίθη με πολύ σεβασμόν, έτησε μήτερ εμή, ότι ουκ αποστρέψωσε. Το ίδιο πράτη δακρυρωούσα συνεχώς η Πάναγνος Παναγία δια τον κόσμον όλων και δια τον κάθε αμαρτωλό ο οποίος την παρακαλεί να μεσητεύσει στον Υιό της δια τη σωτηρία του. Με πόσην τιμήν εδέχθη τη μητέρα του ο Χριστός όταν μετρετέθη από την γην εις τους ουρανούς και εισήλθε εις εκείνο το παλάτιον της Θείας Δόξης. Το προείπε το Πνεύμα το Άγιον με το στόμα του Δαβίδ, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, επικυλμένη. Εκ δεξιών σου εξόχως τιμημένη, πως σου παρέστη βασίλισσα, με ηματισμό αρετών και άλλων χαρίτων του πνεύματος, διάχρησον περιβεβλημένη, και φορούσα πολυπίκυλων στολισμών. Ψαλμός 44, 10ο κεφάλαιο. Πάνω σε όλα τα τάγματα των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των χερουδίν και των σεραφείμ, εις των βασιλικών θρόνων κάθεται δεξιά του Υιού της η Παναγία Μήτυρ του Χριστού. Εκεί λοιπόν φαίνεται να της λέγει, έτησε μήτυρ εμή, ότι ουκ αποστρέψωσε. Μητέρα μου εκλεγμένη εκ πανσών των γενεών, ευλογημένη ανάμεσα σε όλα τα άλλα γυναίκας, εσύ είσαι μητέρα, εγώ είμαι Υιός. Ως Υιός και Θεός, σου χαρίζω την δόξα μου, ως Υιός, σου δίνω την καρδιά μου. Έτησε λοιπόν, μήτερ, εμή, ότι ουκ αποστρέψωσε. Μου φαίνεται να παρακαλεί με δάκρυα η Παναγία μου και να λέγει, μακροθύμησε Υιέ μου και Θεέ μου, δι' εκείνους που σε βλασφημούν και μένα που με βαρυφορτώνουν με όλες τις εκατονόμαστες αισχρολογίες και βλάσφημες λέξεις. Σε παρακαλώ και για τον καθένα ιδιαιτέρως. Εις το τέταρτον τροπάριον εκάστης οδής αποκρίνεται η Παναγία Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν, ο οποίος την παρακαλεί και μεσητεύει προς τον Υιόν της. Το ποίημα του Αγίου Σπουδίτου, του Θεοδόρου Σπουδίτου, ονομάζεται «Κανόν» και βρίσκεται στο Θεοτοκάριο. Τι σημαίνει «Κανόν»? «Κανόν» λέγεται μακρός ύμνος, ο οποίος αποτελείται από οδάς. Τι σημαίνει «οδή»? Η λέξη σημαίνει «ύμνον», «άσμα», εκ του ρήματος «άδο» και δεν υπερβαίνει τις εννέα. Εκάστη οδή αποτελείται από έναν ερμό και ακολουθούν τρία ή τέσσερα τροπάρια. Ο ερμός είναι η πρώτη στροφή εκάστης οδής και σύμφωνα με αυτήν ρυθμίζονται οι υπόλοιπες στροφές τροπάρια. Περισσότερα βλέπει κανείς τον ακάθιστο ύμνο του αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Υπάρχει στον κανόνα του Αγίου Θεοδόρου Σπουδίτου την πρώτη οδή και η ακροστοιχής, δηλαδή κάθε αρχικό γράμμα των τεσσάρων τροπαρίων αποτελούν δέσποινα νεύσων προσλητάς Θεοδόρου. Η πρώτη οδή αναφέρεται στην απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία του βασιλέως Φαραώ της Αιγύπτου. Επενέβη ο Θεός και έστειλε 10 πληγάσεις στην Αίγυπτο και εναγκάστη ο Φαραώ να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν ελευθερωμένοι από την δουλεία. Όταν έρχισαν την πορεία τους προς την γη της Επαγγελίας, μετενόησε ο Φαραώ διότι έχασε τόσα εργατικά σχήρας 2 εκατομμυρίων Ισραηλιτών και έσπευσε με στρατών πολλοί και άρματα φοβερά να τους προλάβει και να τους εξαναγκάσει δια της βίας να επιστρέψουν στην Αίγυπτον. Τους έφτασε εις τα σακτά της Ερυθράς θαλάσσης. Ο Μωυσής ευρέθη στην τραγική θέση
διότι έμπροσθεν του εξετείνεται αδιαπέραστος και κυματώδης η ερυθρά θάλασσα και ο πίσω του ήρχε το υπροξενούσα τρόμων στρατιά του Φαραώ με τα άρματα και τους οπλισμένους στρατιώτας. Τότε, κατ' εντολή του Θεού, ύψωσε την ράβδον ο Μωυσής και πάταξε καθέτος την ερυθρά θάλασσα γιο του θαύματος. Τα ύδατα διαχωρίστησαν τις δύο υδάτινα τείχη και ο βυθός της θαλάσσης γίνεται ξηρά και πέρασμα στερεό και εισέρχονται και διαπερούν αυρόχης ποσίν οι Ισραηλίτε και φτάνουν εις την απέναντι ξηρά. Ο πόση σκληρό της βασιλεύει στον αμετανόητο άνθρωπο, πρώτου υπερφυσικού του του θαύματος, δεν εδόξασε τον Θεό Φαραώ, αλλά εισέρχεται με τα στρατεύματά του με ταχύτητα να προφτάσουν τους υποδούλους και να τους μεταφέρουν και πάλι στην Αίγυπτον. Όταν όμως επέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, τότε και πάλι κατ' εντολή του Θεού ύψωσε την ράβδον του ο Μωυσής και πάταξε τα ύδατα οριζοντίως και σχηματίστη ο Σταυρός. Σταυρών χαράξας Μωσής την ερυθράν διέτενε. Προαιώνων σχηματίστη ο Σταυρός για να χρησιμεύσει ως όργανο σταυρικών, ελευθερία του ανθρωπίνου γένους και όπλο ακατανίκητο εναντίον του διαβόλου. Οδή πρώτη, ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Δοχείων της φύσεως της αχωρήτου Χριστόν εκδυσόπισον, ή να πυρός ρίσεται του αφεγκούς με αγνή και αναδείξει κοινωνών της βασιλείας αυτού. Εσύ Θεοτό και Παρθένε που είσαι το δοχείον ο πεδέχτη των αχώρητων θεών, επί μόνος ποιησον παράκλησιν προς τον Χριστόν που είναι Υιός σου, όπως με απαλλάξει εκ της σκοτεινής φλόγας του πυρός, σε οικετεύω Παρθένε αγνή μεσίτευσε, όπως με αξιώσει μέλος της αιωνίου και ειδικής του βασιλείας. Η Θεοτόκος απευθύνεται προς τον Χριστόν. Εμήν δέξε δέησιν ιέ και λόγε, και ρίσε κολάσεως των γόντα δούλων σου, προς με εκ βάθους καρδίας, και καταξίωσον αυτόν της βασιλείας σου. Δέξε δηλαδή την ειδική δέησιν ιέ μου και λόγε, και απάλλαξε της αιωνίου κολάσεως των δούλων σου, που με δυνατή φωνή φωνάζει προς εμέ από το βάθος της ψυχής του και καταξίωσε αυτόν της ουρανίου βασιλείας σου. Και τώρα ο Χριστός προς τη Θεοτόκο. Συ μήτερ ελέους, με πηγήν γινώσκης και γάρτους καθόραν μη το δεσπότη πτέοντας αμαρτωλούς ελεό, αλούτος λίαν με εσχρής παραπικραίνει κακής. Εσύ μητέρα μου, με γνωρίζεις ότι είμαι η πηγή του ελέους, διότι και εκείνους που κάθε ώρα με παραπικραίνουν εμέ των Θεών και Δεσπότην Χριστών, όλους αυτούς τους ελεώ. Αλλά αυτός πολύ αισχρά πράττει ενώπιον των οφθαλμών μου και αμοστάστας πολύ κακάς πράξης πάρα πολύ με πικραίνει. Η Θεοτόκος επιστρέφει προς τον αμαρτωλόν. Πολύς παραπτώμασι και ατοπίες εσχρές παραπίκρανας των ιών μου, όθεν σύ εις αγανάκτησιν μην και κίνηται η σοργήν η εσπλαχνία αυτού. Δηλαδή, πολλά παραπτώματα και εσχρές πράξεις διέπραξες και με αυτά παρεπίκρανες των ιών μου, έγινες αιτία και έφτασε εις αγανάκτησιν αυτήν τη στιγμή και κίνησε η σοργήν η μακροθυμία του και απέραντος εσπλαχνία του. Οδή τρίτη. Επειδή η δεύτερη οδή δεν έχει χαρακτήρα πανηγυρικό και χαρμόσυνο, αλλά την αχαριστία των Ισραηλιτών εναντίον του συνεχώς ευεργετούντος αυτούς Θεού, παραλείπεται και δεν αναφέρεται, ως εκ τούτου εισερχόμεθα αμέσως εις την τρίτη οδή. Η τρίτη οδή συνετέθη από την Άννα, τη μητέρα του Σαμουήλ.
Αυτή η οδή αποτελεί ευχαριστήριον ύμνον προς τον Θεόν εκ μέρους της προφήτηδος Άννης, διότι εισήκουσε τας προσευχάς και έλυσε την ατεκνίαν της και της εχάρισε τον Σαμουήλ. Αυτό το βλέπει κανείς στην πρώτη βασιλειών στο κεφάλαιο 2. Αμαρτωλός προς την Θεοτόκο, όλων μου των δύον αληθώς εν κακής εδαπάνησα και δια τούτο σύ κραυγάζω, τον ιόν σου δυσόπη αγνή, είναι ως τον άσωτον, ανακαλέσει και σώσει με, νυν κείμενον της πτέσμασιν. Δηλαδή, όλων μου των δύον αληθώς τον εξόδευσα εις τας κακάς πράξης της αμαρτίας, και δι' αυτόν τον λόγο να απευθύνομαι στο όνομά σου και σε επικαλούμε με δυνατήν φωνήν. Παρακάλεσε με επίμονο παράκληση των ιών σου, Παναγία Θεοτό και Αγνή, ώστε όπως τον άσωτον ανεκάλεσε και τον έβαλε στα σαγκάλα του και τον κατεφύλησε, ανακαλέσει και εμέ τώρα που είμαι πεσμένος μέσα στα άπειρα πέσματα. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Ήλαθη παντάναξ, ο τεχθής απορρίτων εκ μήτρας μου και κατηκτήρισον σών δούλων, ως τον άσωτον πάλε ιών και δείξον πανάγαθε της δεξιάς παραστάτην της εις εν ημέρα κρίσεως. Δηλαδή, εσύ ο οποίος εγεννήθης εκ της μήτρας μου με μυστικό τρόπο και μη λεγόμενον, εσύ ο οποίος είσαι ο πάντων ποιητής και βασιλεύς και πλάστης και δημιουργός και αγαθός και πράος, ελέησον τον δούλον σου. Εμφάνηθη προς αυτόν με συμπάθεια, όπως εγένεσαι ο προηγουμένος εις τον άσωτον, και ανάδειξεν αυτόν, Πανάγαθε Υιέ μου, μέτοχον της δεξιάς μερίδος σου, κατά την ημέρα της κρίσεώς σου της δικαίας. Ο Χριστός προς την Θεοτόκον. Νουνεχώς, ο Μητέρ, εκβώσει καγώ, επάκουσέ μου, ο ασωτίας εμβιώσας, εν θερμήμενο τανία ερθών, έκραζε το ήμαρτον, αλλούτος καν σι βοά μεταγνούς εν υστέρης ψεύδεται. Ω αγαπητή μητέρα μου, και νουν έχων ως παντογνώστης και Θεός εκφράζουν προς σε λόγων δυνατών για να ακουστώ, ο άσωτος ο οποίος εσπατάλησε των δύο του εις πράξης αμαρτωλάς, αφού ήρθε προς εμέν θερμή μετανία, επεκαλέσε το και έλεγε, ήμαρτον πατέρα μου. Αλλά αυτός κι αν φωνάζει προς εσέ και λέγει ότι μετενόησε, εις το τέλος ψεύδεται. Η Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Ά μη έφης είπον το Υιό μου, κραυγάζουσα ή να σε καταξιώσει βασιλείας. Αλλά αυτός μη αντέφη, θερμή πίστη ου προσήλθε μη, και δια τούτο εκπέμπω αυτόν από του προσώπου μου, δηλαδή. Όσα με παρακάλεσες, τα ανέφερα εις τον Υιό μου, τα οποία όλα με δυνατή παράκτηση και δάκρυα, για να σε κατατάξει μετά των μετανοούντων εν τη βασιλεία του. Αλλά αυτός ο οποίος γνωρίζει όλη τη ζωή σου και τα σκέψεις όλων των ανθρώπων, και ουδέν υπάρχει κρυπτόν από αυτόν, μου απάντησε, δεν προσήλθε προς εμέ με πίστη θερμή, αλλά ψεύτικη, υποκριτική, και δια τούτο τον αποπέμπω μακριά από το πρόσωπο μου. Οδή Τετάρτη. Η Τετάρτη οδή είναι ύμνος του προφήτου Αβακούμ. Δια του ύμνου αυτό ο προφήτης παρουσιάζει και κάνει φανερό το μεγαλείο του Θεού και ταυτοχρόνως εκφράζει έντρομος και προβλέπων το μυστηριώδε σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. Είδε βιβλίων Αβακούμ 3. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός των ιών αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμου, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Όταν όμως συνεπληρώθη ο χρόνος που είχε νωρίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός των ιών του στον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και συνεμορφώρη προς τον Μωσαϊκό νόμο, για να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υπό την κατάρα του Μωσαϊκού νόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί, Γαλάτας
τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 4 και 5. Ο αμαρτωλός προς την Θεοτόκο. Νοήσας, ο Παρθένε, την δύναμη την συν, μεταδέους κράζωση, τιμόνι αγαθή, ή και μετάνοιαν όλος θερμίνου κρέχω, αλλά τεσές προς τον δεσπότην ηκεσίας, δίδουμι τελείαν διόρθωσιν. Δηλαδή, αφού κατενόησα, ο Παρθένε, και αγνή, την αδιανόητον και ακατανίκητον δύναμή σου, φωνάζω και ηκετεύω με τα φόβου προσέ, που είσαι η μόνη η οποία πράττεις το αγαθόν. Εσύ, Παναγία μόλυντη και αγαθή, ευεργετική εις πάντας, άκουσέ με τον αμαρτωλόν. Αναγνωρίζω παντάνα σαν βασίλισσα του ουρανού και της γης, ότι μετάνοιαν θερμήν δεν έχω, και είμαι όλος ένοχος. Αλλά ελπίζω εις τας παρακρίσεις και τα δάκρυά σου προς τον δεσπότη και ιών σου. Σε παρακαλώ, δώσε μου την τελεία διόρθωση. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Επάκουσον, ο φύση φιλάνθρωπος Θεός, της μητρός σου, δέσποτα βοώσεις εκτενός, και το σών δούλων ελίτρωσε καταδίκης, εκλίτρωσε καταδίκης. Ιδε και πίστην ουκ έκδιδε την τελείαν, τάφθην ο Θεός αυτό δόρισε. Που σημαίνει, επάκουσον μου δέσποτα, εσύ ο οποίος είσαι εκφύσεως φιλάνθρωπος Θεός, επάκουσον εσύ, ο οποίος είσαι η πηγή της αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο. Επάκουσόν μου, είμαι η μητέρα σου και κατά πάστος με δυνατή φωνή σε παρακαλώ, λύτρωσε εκ του αιωνίας καταδίκης των δούλων σου. Αν και δεν έχει ως κτήμα του την τελείαν πίστη, σε παρακαλώ δώσε το ως δώρον. Εσύ που είσαι Θεός, αυτήν την τελείαν πίστη. Ο Χριστός προς την Θεοτόκον. Υπόθεση, ο Μητέρ, αυτό παντοδαπίν, του σωθήνε δέδοκα, αλλούτος ου κρεάτας αμαρτίας. Εισήλθε και εν θανάτω, και δια τούτο ουδέ δύναται σωθήνε, και οσού εις πυρ απελεύσεται. Παντός είδους ευκαιρία σε χρησιμοποίησα, ο γλυκύτατή μου μητέρα, για μετάνοια και σωτηρία, αλλά αυτός δεν εγκαταλείπει τας αμαρτίας. Επέτρεψα και τον επλησίασε και αυτός ο θάνατος, αλλά παρέμεινε αδιόρθωτος και αμετανόητος. Και αυτόν τον λόγον, ουδέποτε έχει την δύναμη να σωθεί, έως ότου να απέλθει στο αιώνιον πύρ της κολάσεως. Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Σε νυν επιεινώσκω της εαυτού απολίας, ως φυσί ο Θείος μου Υιός, σίγαρ κατάκησε όλος τη αμαρτία, και παρεδόθης τελείως τη λαθυμία της ξαναστήσεις σε κείμενον, που σημαίνει σε καθιστώ ενήμερο της δικής σου καταδίκης εις αιώνια κόλαση. Ο Υιός μου και Θεός μου, όπως λέγει, είσαι άξιος αφανισμού, διότι είσαι πεσμένος ολόκληρος μες στο σκότος της αμαρτίας. Παρέδωκας δέσμιον τον εαυτό σου εις την αδιαφορία και την οκμηρία, και ουδέν σε ενδιαφέρει για να μεριμνήσεις για τη σωτηρία σου. Ποιος θα σε ξυπνήσει και θα σε σηκώσει από το πέσιμο που είσαι πεσμένος, όταν εσύ ο ίδιος δεν ενδιαφέρεσαι να αγωνιστείς. Οδή πέμπτη. Η πέμπτη κατά σειρά οδή αναφέρεται εις τον ύμνο του προφήτου Ισαΐου προς τον Θεό. Αναφέρεται δε περί της ελεύσεως του Χριστού εις τον κόσμο και δια την αληθινή ειρήνη την οποία χαρίζει ο Θεός. Όχι την ειρήνη την οποία ο κόσμος δίδει. Ισαΐου 26 κεφάλαιο. Ειρήνην αφήμην ημίν, ειρήνην την εμίν, δίδομη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν. Μην ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Ιωάννης 14 κεφάλαιο, στίχος 27. Δηλαδή, φεύγω και σας αφήνω ειρήνη. Σας δίνω την αληθινή και βαθιά ειρήνη, την οποία έχω εγώ και την οποία ήρθα να σας φέρω, εις το συνταρασσόμενο από την αμαρτία κόσμο. Δεν σας δίνω εγώ ειρήνη υποκριτική και απατηλή και ασταθή, σαν αυτή που δίνει ο κόσμος. Ας μην ταράσετε από φόβους εσωτερικούς και ας μην ζηλιάζει από εξωτερικά φόβητα και απειλές η καρδία σας. Αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο.
Οδούς μετανοίας παρθένε ποθώ, διατρίβην αΐ, τα σφαίρους άσμε, ζωή προς ατελεύτητον. Αλλά αυτή στα δεινά συστήματα δαιμόνων, καθέρπουσε, κρυμνήσε, εις βυθών αμαρτίας και απολίας δεινών βόρβορων. Που θα πει, Παναγία μου παρθένε και αγνή, είναι μεγάλος ο πόθος μου να είμαι και να ζω πάντοτε σε έναν δρόμο, ο οποίος να με οδηγεί στην αρετή και την αιώνια σωτηρία. Αλλά ευθύς αμέσως τα τυραννικά και πικρά βέρη των δαιμόνων με παγίδες πονηρές και αόρατες με σύρουν προς τα σκοτεινά και διδιάλατα δύσβατα μάλλον μέρη της αμαρτίας, εκεί που υπάρχει ο φοβερός κρυμνός της κολάσεως, της απολίας και του αφανισμού. Ο Θεοτόκος απευθύνεται προς τον Χριστό. Νεκρός σας τον θάνατο σώτερ, το πριν, τον Αδάμ των δεσμών ηλευθέρωσας, διό και εσύ των δούλων σου, Υιέ μου, δισοπώ, εξάρπασον δαιμόνων των επηρεαζόντων. Αυτή γάρ, ού και όσοι μετανοήσε εινά όποτε. Που σημαίνει, αφού προηγουμένως ενέκρωσες τον θάνατο, σωτήρ του κόσμου, ελευθέρωσες τον Αδάμ και όλο το γένος των ανθρώπων εκ των αιωνίων δεσμών της κολάσεως. Γι' αυτό, Υιέ μου και Θεέ μου, και τώρα σε παρακαλώ για τον δούλο σου και θορυβούμε δια την απώλειά του. Σε ηκετεύω, εξάρπασον και σώσον αυτόν από τις παγίδες των αοράτων δαιμόνων που τον επηρεάζουν. Διότι αυτοί οι αόρατοι εχθροί, οι κακούργοι δαίμονες, εμποδίζουν όσους αγωνίζονται και δεν επιτρέπουν την μετάνοια ποτέ ή σε οντίποτε που επιθυμεί να σωθεί. Και απαντά ο Χριστός προς τον Θεοτόκο. Πανίμνητε μήτε, βόος ή καγό, προσευχή και νηστεία, εξέρχονται τα πλήθη τα παμπώνυρα δαιμόνων εξ αυτού, αλλούτως εγκρατεία δεήσει και αγνία, μη καθάρα στο σώμα, δαιμόνων φεύ διέγονε σπήλαιων. Παναγία πανίμνητε, που σε υμνούν όλα τα γενικά τάγματα και όλος ο ευσεβής κόσμος. Και εγώ απευθύνομαι προς εσέ με δυνατή φωνή. Τα πλήθη των δαιμόνων, τα παμπώνυρα και ακάθαρτα, εξέρχονται δια της προσευχής και της νηστείας εξ αυτού. Αλλά αυτός με εγκράτεια, με αγνότητα, με δεήσεις και με προσευχάς, δεν εκαθάρισε το σώμα του που είναι ο δικός μου ναός, αλίμονο. Κατέληξε και έγινε σπήλαιο δαιμόνων. Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Ρημάτων τον τρίτου Υιού μου καλός, ενωτίζου και γνώθη τα δέοντα. Ινί καγάρ ουκ ίσχυσαν οι τούτου μαθητέ, το πνεύμα εκδιώξε, ευώα τούτης λέγον, προσευχή και νηστεία, δαιμόνων γένος εκδιώκεται. Δηλαδή, η διδαχή και διδασκαλία, τα αιώνια και αληθινά λόγια του Υιού μου, τα οποία είπε προηγουμένως, άκουσέ τα και μάθε τα, διότι είναι τα πρέποντα, τα δυνατά, τα αλάνθαστα. Διότι, όταν και αυτοί οι μαθηταί και θείοι Απόστολοι δεν ειδηνήθησαν να εκδιώξουν το ακάθαρτο δαιμόνιο, το οποίο ήταν μέσα στο νεαρό παιδάκι, όταν τον έφερε ο πατέρας του εις τους μαθητάς, με δυνατή φωνή έλεγε προς αυτούς, Μάρκος 1 το κεφάλαιο, στίχος 24, «Με προσευχή και με νηστεία εκδιώκονται οι λεγεώνες των δαιμονίων». Οδής έκτης. Η έκτη οδή είναι ευχαριστήριος ύμνος, τον οποίον είπε προς τον Θεόν ο προφήτης Ιωνάς, όταν βρίσκεται μέσα στην κοιλία του Κήτους. Διετάχθη από τον Θεόν ο προφήτης Ιωνάς να μεταβεί εις την πολυάνθρωπον Νινεβή, την πόλη την μεγάλη, για να κηρύξει μετάνοια. Παρήκουσε ο Ιωνάς και ήθελε να μεταβεί εις άλλην πόλη. Όταν εισήλθε εις το πλοίο και ήθελε να αλλάξει πορεία, τότε ο παντοδύναμος Θεός επέτρεψε και η θάλασσα εξαπέλυσε μεγάλη τρικυμία και κινδύνευσε το πλοίο να βυθιστεί. Ήθελε τότε ο κυβερνήτης του πλοίου να έβρει ποιος ήταν η αιτία του μεγάλου κινδύνου. Έριψαν κλήρον και ο κλήρος έπεσε εις τον Ιωνάν. Αναγνωρίζει ο Ιωνάς ότι η αιτία ήταν αυτός και ζητάει να τον ρίξουν εις τη θάλασσα και τότε επεκράτησε γαλήνη. Ο Θεός
δεν θέλησε να πνιγεί ο Ιωνάς, και διέταξε κήτος και κατέπειε τον Ιωνά και τον διαφύλαξε εντός της κοιλίας του ψαριού 3 ημέρες και 3 νύχτες. Στην κοιλία του κήτους ο Ιωνάς προσήφθηκε το και υμνολογούσε το Θεό αυτών των ύμνων. Η Εκκλησία τον περιέλαβε στην έκτην οδύν. Περισσότερα είδε ακάθιστον ύμνων Επιφανίου Ιώτα Θεοδωροπούλου. Ο αμαρτωλός προς την Θεοτόκο. Ού ρημάτων ευπορώ, αρετών τε απορώ, ού γαρ στέργο προσευχήν και νηστείαν εκτελήν Θεόν μυθέ, και δια τούτο προσέκατε έφυγον. Πολύ μνηζε Παναγία, λέει ο αμαρτωλός, δεν είμαι εφευρετικός εις λόγους, αγνώ την απράξω, διότι δεν αγαπώ την προσευχήν και ούτε η Παναγία μου Θεόν μυθέ, κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου στην νηστεία. Και δια πάντα τάφτα τα οποία είναι αρνητικά, κατέφυγα στη δική σου αγάπη και στοργή. Γνωρίζω, Παναγία μου, ότι ουδείς από όσους προστρέχουν στην αγάπη σου φεύγει καταντροπιασμένος, αλλά αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δόρημα. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Σύνες, έσπλαχνε ιέ, σύς μητρός εξίδης οπό, ο προστρέχω επεμέ Χριστόν έργων απορή και κράτσιμη. Ούκ έχω πλην σου ελπίδα, δέσποτα. Ταχαίως αντελήφθη τίμη, πολυέσπλαχνε ιέ μου, δέξου τις παρακλήσεις της ειδικής σου μητέρας. Αυτός ο οποίος καταφεύγει προς εμέ, έχει άγνοιαν ωφελήμων και αγαθών έργων και με φωνάζει και με παρακαλεί. Ούκ έχω, δέσποινά μου Παναγία, άλλη ελπίδα εκτός της ειδικής σου. Τώρα ο Χριστός προς τη Θεοτόκο. Λιτανεύουσα θερμός πάψε μήτε του λαλήν, και γαρ ούτως αφορών ότι έσπλαχνος ημί μολύνεται, μη επιβλέπων εις την οργήν την εμήν. Πάψε γλυκιά μητέρα μου να με εικετεύεις και να με παρακαλείς δι' αυτόν τον αμετανόητο και αδιόρθωτο, διότι αυτός διακρίνων ότι είμαι φυλές φλαχνός και ελεήμων, συνεχίζει να μολύνεται μέσα στην αμαρτία, μέσα στη σκληρότητα και την αμετανόητο καρδία του, και καταφρονεί τον πλούτον της ευεργετικής αγαθότητός μου. Δεν συγκινείται από την τόση καλοσύνη μου και δεν προσέχει στη δικαία μου οργή. Δεν ενδιαφέρεται για την ανεκτικότητά μου και ότι πρέπει να μετανοήσει. Δεν ακούει τη φωνή του προφήτου μου, η οποία προειδοποιεί, εάν καταφρονήσετε την μακροθυμία μου και δεν μετανοήσετε εν γέρος, ιδού ετέντωσα την χορδήν του τόξου μου για να το χρησιμοποιήσω. Ετοίμασα όργανα και όπλα φωνικά και θανατηφόρα. Ψαλμός 7, στίχος 11 έως 14. Η Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Οικετεύω υπέρ σου των Υιών μου και Θεών την ατύχη στυλασμού, αλλά αυτός μη εκβά του πάψαστε και μη πρεσβεύειν εις το σωτήνεσαι. Θερμός παρακαλώ τον Υιών μου και Θεό για τη σωτηρία σου, τον παρακαλώ την ατύχη της εισφλαχνίας του, αλλά αυτός ο πολυέσπλαχνος και μακρόθυμος και πολυέλεος Υιός μου απαντά με την ατή φωνή και αυστηρά, να πάψω και να μην τον ενοχλώ και να μην πρεσβεύω για να σωθείς, διότι δεν μετανοείς και δεν απομακρύνεσαι από τις αμαρτίες τις πολλές. Κάθισμα. Μετά την ανάγνωση ορισμένων ψαλμών, εψάλλοντο τροπάρια στην Εκκλησία, ο δε πιστός λαός ο οποίος παρακολουθούσε όρθιος και καθίζεται διολίγην ανάπαυση. Τότε εψάλλοντο ορισμένα τροπάρια, τα οποία έφεραν την ονομασία καθίσματα, με παραδείγματι το ακόλουθο τροπάριον. Παράδεισον εν γη λογικών, σύ φύτεψας Χριστός ο Φυτουργός. Παραδείσου του πρώτου, εν μέσω σου δέσποινα, ως ζωής ξύλων έφυσεν. Όν οικέτευε του της τρυφής παραδείσου, αξιώσε με, και εξιδάτων εκθρέψε τερπνής αναπαύσεως. Δηλαδή, αφού σε φύτεψε ως λογικόν παράδεισο εις την γη, ο Φυτουργός Χριστός και Υιός σου, πανήμνητε δέσποινα, ως αντίτυπον του πρώτου παραδείσου εις το μέσον, σε φύτεψε εις τον δέντρο ως το δέντρο της ζωής.
αυτών των φυτουργών και ιών σου, παρακάλεσε Παναγία Δέσποινα να με αξιώσει της μακαριότητος και αιωνίου χαράς του Παραδείσου, να με αξιώσει της δρόσου και του χορτασμού των υδάτων, του Παραδείσου και της εφροσύνου χαράς και αναπαύσεως. Οδή Εβδόμη. Η Εβδόμη Οδή είναι ύμνος των τριών παιδων, Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ, ή Σεδράχ, Αβδεναγώ και Μισάχ. Αυτοί οι τρεις ευσεβείς παιδες των Εβραίων γερνήθησαν να προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα του βασιλέως της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορος. Για την άρνησή των αυτήν διέταξε ο βασιλεύς και ερήθησαν δεμένοι εις την κάμινον του πυρός. Ο Θεός όμως μετέβαλε το πυρ της καμίνου εις δρόσον, και οι τρεις παιδες διαστόματος Αζαρίου, δροσιζόμενος δια της χάριτος του Θεού, ενέπεμπον προς τον ευεργέτην Θεόν ύμνον ευχαριστίας. Ο ύμνος αυτός ήτο: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Το αναφέρει ο Δανιήλ στο τρίτο κεφάλαιό του. Ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Την πάσα ελπίδα μου εισέ να τύχημη Δέσποινα, και μία πόσο εις βυθών απολίας με τον δίλεον. Αλλά ανάτρεψον το σώ, βόσα πάλιν ιό, μη με απολέσεις το πλάσμα των χειρών σου. Δέσποινα και μήτρη του λυτρωτού μου και Θεού, εμπιστεύομαι την πάσα ελπίδα μου στο όνομά σου το Άγιο και Ευλογητό. Μη με αποθήσεις εις βυθών καταστροφή στον ταλέπορο και δυστυχισμένο, αλλά στράφω και πάλι πίσω εις τον Υιόν σου διεμέ και παρακάλεσε. Σε παρακαλώ, Βασίλισσα των Αγγέλων και Παρηγορία των Θλιμμένων, μη με εξαφανίσεις το δικό σου πλάσμα από τα χέρια σου. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Αμέτρητον ως έχων ευσπλαχνία στο πέλαγος δέσποτα, δέξου πάλιν δισοπό σε τον μόνον ευδιάλακτον και ικτήρισον των σών χειρών το ποίημα. Ο ικτήρισας ποτέ την χανονέαν. Δέσποτα Ιέ μου και Θεέ μου, κατέχεις ως αστήρευτον πηγήν το αμέτρητον πέλαγος της ευσπλαχνίας. Δέξε και πάλι την επίμονη παράκλησή μου, εσύ που είσαι ο μόνος που ευκόλως μετανοείς και αλλάζεις την δικαία σου αγανάκτηση, συμπάθεια και μακροθυμία. Σε παρακαλώ, γλυκύτατε Ιέ μου, ελέησον το πλάσμα των χειρών σου, εσύ ο οποίος ελέησες κάποια φορά την Χανανέαν και ιάτρευσες και ελευθέρωσες τη θυγατέρα της από τα δαιμόνια. Αναφέρεται στο Ματθαίο στο 15ο κεφάλαιο, στο στίχο 22. Και ο Χριστός προς την Θεοτόκο. Δηλάσκομαι και σώζω τον εν πόθο πολλό προσερχόμενον, και γάρ ου θέλω τον αιμόν απολέσε, το αιμόν απολέσε πλάσμα πόποτε, εις το σώσε γάρ αυτό, όλος ετέχθην εξού, αλλούτως πόρο των έργων μου υπάρχει. Παναγία Μητέρα μου, τέλειος εγώ ο Θεός, και Υιός σου εγεννήθην από εσένα και γίνομαι ήλαιος και φιλές φλαχνός, και σώζω εκείνον που με πολύ και πραγματικό πόθο προσέρχεται κοντά μου για να σωθεί. Ουδέποτε ήθελησα το πλάσμα μου να απολεστεί, αλλά ούτως ευρίσκεται πολύ μακράν από τα δικά μου έργα και συνεχώς πράττει τα έργα των δαιμόνων. Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Σοφία του υψίστου, προϋπάρχον ο Υιός μου, γέγονεν. Άνθρωπος, όλος εξ εμού είναι ασώθη τους φυλάσσοντας, μεταπίστεως θερμής, το θείον βάπτισμα, αλλά σύ τούτον αμέτωχος ελήχθης. Προϋπάρχον ο Υιός μου, σοφία του υψίστου Θεού, εγένετο άνθρωπος εκ της ειδικής μου μητρικής ταπεινώσεως, και τούτο είναι ασώσει όλους εκείνους τους φυλάσσοντας μεταθερμής πίστεως το θείον βάπτισμα. Εσύ όμως εδείχθης αμέτωχος της αγνότητος και της καθαρότητος του μεγάλου μυστηρίου του βαπτίσματος, δεν το διατήρησες καθαρόν και αμόλυντο, το εμόλυνες με πράξεις αρκικές και αισχρές. Οδή Ογδόη. Η Ογδόη Οδή είναι πάλι ύμνος των τριών ευσεβών νέων, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ έριξε στο επταπλασίως στην επταπλασίως εκαφίσα κάμινον του πυρός. Αυτοί διασωθέντες εκ του φοβερού πυρός της καμίνου καλούν όλα τα δημιουργήματα έμψυχα και άψυχα
να δοξολογήσουν το Θεό. Αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Χαρίσας προσήλθον σύ παρθένε, θεωρών των σώνιών σώζοντα, την πόρνην και ληστήν. Αυτοί οι γαρ νομίμως ουδέν έργων Χριστών έπραξαν εν βίο, αλέτυχον συγγνώμης. Λέει λοιπόν ο Αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο, αφού έλαβα θάρρος και τόλμη, ήρθα και πάλι κοντά σου Παναγία Παρθένε, βλέπον την αγάπη και το φιλέσπλαχνον του γιού σου, ο οποίος έσωσε την πόρνη από του πλήθους των αμαρτιών και τον ληστήν από το άμετρον βάρος της ενοχής των εγκλημάτων του. Διότι αυτοί ουδέν έργων καλοσύνης και τιμιότητος κατά τους εντολάς του θελήματος του γιού σου έπραξαν κατά τη διάρκεια της ζωής των, παρά τα αυτά όμως έτυχαν του ελέους και της συγγνώμης. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Εξύψους επίβλεψον, εισάκουσον τη εις μητρός δεωμένη σου, κερίσε του πυρός των δούλων τούτων, ως την πόρνην το πριν, και ως ερυτρώσω ληστήνεν το σταυρό σου. Δηλαδή, από τον πανύψιλον θρόνο σου, επίβλεψον στοργικός και ευσπλάχνος, και εισάκουσον τας παρακλήσεις της μητρός σου που σε οικετεύει. Απάλλαξε και λύτρωσε από τον αιώνιο και ατελείωτο πυρ των δούλων σου αυτών, όπως προηγουμένως ελύτρωσε στην πόρνη και έσωσα στην τελευταία στιγμή των ληστήν επάνω εις των σταυρών. Ο Χριστός προς την Θεοτόκον. Ο πάλε κρεμάμενος ληστής εν το σταυρό, εν πίστη εκράβγαζε το μνήστητη κατ' εμού, η πόρνη δε πάλιν των δακρύων πηγάς έβλιζεν, αλλούτως αυτής ούχο μειώθη. Δακρύουσα μητέρα μου, εσύ που με παρακαλείς και με οικετεύεις. Ο παλαιός ληστής κρεμάμενος με τεμούνεν το σταυρό, με πίστη θερμή ως κόκκον συνάπεως, που αναφέρεται στο Μαθαίο στο 13ο κεφάλαιο, εφώναζε και παρακαλούσε να τον ενθυμηθώ και να μην τον λησμονήσω εις την αιώνιαν βασιλεία μου. Και πάλι η πόρνη μετέβαλε τους οφθαλμούς της εις πηγάς δακρύων. Με αυτά τα δάκρυα έπλυνε τους πόδας μου και ζήτησε την άφεση των αμαρτιών της. Αλλά αυτός με αυτά τα παραδείγματα δεν ομοιώθη. Δάκρυα δεν είχαν οι οφθαλμοί του. Το μνήστητή μου δεν οικούστη. Μόνον παρακαλεί για να παρακαλέσει εσύ, γλυκυτάτη μου μητέρα. Η Θεοτόκος τώρα προς τον αμαρτωλόν. Δακρύουσαν σέσο και την πόρνην ο Χριστός. Ο Σάπθος πιστεύσαντα ληστήνεν το σταυρό, ήουν θέλεις άρτη σωτηρία στοιχήν, πρόσδραμε Κυρίω συν δάκρυση και πίστη. Δια της πηγής των δακρύων έσωσε την πόρνη ο Χριστός. Δια της θερμής και ειλικρινούς πίστεως έσωσε επάνω στο σταυρό το ληστή ο Χριστός. Εάν λοιπόν επιθυμείς τώρα να τύχεις τη σωτηρία σου, τάχυνον άνευ καθυστερήσεως με τα δακρύων και πίστεως και θα σωθείς. Ο ηρμός. Ο ηρμός είναι η πρώτη στροφή, το πρώτο τροπάριο κάστης οδής. Ακολουθούν εκ του ηρμού τρία ή τέσσερα τροπάρια. Ο ηρμός χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα και βάσης. Η λέξη ηρμός παράγεται εκ του ρήματος ήρω, που σημαίνει συνδέω συνάπτω. Οι υπόλοιπες στροφές που ακολουθούν των ηρμών ονομάζονται τροπάρια και ακολουθούν μετρικός και μουσικός και τονικός των ηρμών. Παράδειγμα, ενούμεν, αναπέμπουμε ένων και ύμνων. Ον φρύτουσι άγγελοι και πάσε στρατιέ, ως κτίστην και Κύριον υμνείτε ιερείς, δοξάσατε πέδες, ευλογείτε λαοί και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δηλαδή, αυτόν ενώπιον του οποίου εξ υπερβαλούσης χαράς και θρησκευτικού σεβασμού συνταράσσονται οι ουράνιοι δυνάμεις των αγγέλων και πάσε στρατιέ και αναπέμπουσι ύμνους και δοξολογίας ως κτίστην και δημιουργών πάσης κτίσεως ορωμένης και ουχ ορωμένης. Αυτόν, τον Κύριον και Θεόν ιερείς ανυμνείτε, πέδες δοξάσατε, λαοί και φιλέ και γλώσσα ευλογείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Η οδή η ενάτη. Η οδή
είναι ύμνος της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, την οποία ανέπεψε προς τον Κύριον και Θεόν, ολίγον μετά τον Ευαγγελισμόν και εν τη κοιλία συλλήψην, εκ πνεύματος Αγίου, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Διότι να θαυμαστά και υπερφύσινε γένοντο, και ανέπεψεν η Παναγία εις τον Κύριον και Θεόν των ύμνων. Πρώτον, όταν η Πάναγνος Παναγία Παρθένος εδέχτη την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και έφερε σε αυτήν το μήνυμα ότι θα γεννηθεί άνευ ανδρός των Υιών και Λόγων του Ουρανίου Πατρός εκ Πνεύματος Αγίου, τότε η Παναγία κλείνωσα την κεφαλήν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Τότε αμέσως επετελέστη η προαιώνιους βουλή του Θεού, η σωτηρία του κόσμου, δηλαδή η ταπείνωση της Παναγίας που είπε «και ιδού η δούλη Κυρίου» και όχι η άρνηση. Η δύνατο η Παναγία να προτάξει την άρνηση. Η ταπείνωση όμως υπερεύει. Και ως λέει ο Μέγας Βασίλειος «βρέφος ευθύς τέλειον της αρκή, ούτες κατά μικρόν διαπλάσει μορφωθέν, και γάρ ού κατά την κοινήν φύσιν της αρκός η σύσταση σε γένετο το Κυρίο». Αυτό μπορούμε να το δούμε στην τρίτη οδή του κανόνος του Ευαγγελισμού, στη σελίδα 221 στον οικόδημο των Αγιορείτη στο Εορτοδρόμιο. Μόλις ακούστηκε εκ του στόματος της Πανάγνου Παρθένου Μαρίας η συγκατάθεση, ευθύς αμέσως σε γένετο η μήτρα της Θεοτόκου, θρόνος του Παμβασιλέως Χριστού, τέλειον βρέφος κατά τη σάρκα. Ουχή ολίγων κατ' ολίγων διαμορφώθη το βρέφος, και τούτο διότι δεν ήταν το βρέφος όμοιον ως γέννησης φυσικού ανθρώπου, αλλά πεδίων νέων και μοναδικών. Ού κατά την κοινήν φύσιν της αρκός η διάπλαση σε γένετο εις τον Κύριον. Το δεύτερο θαύμα το εφανέρωσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ως βρέφος των έξι μηνών, ότε επεσκέφθη η Παναγία τη συγγενή της Ελισάβετ, εσκύρτησε εν την κοιλία της Ελισάβετ και προσκύνησε κατά κάποιον τρόπο τον Κύριο με χαρά και αγαλίαση. Τότε η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου, φωτιστήσα υπό του Αγίου Πνεύματος, ύμνησε την Παναγία και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με». Λουκάς πρώτο κεφάλαιο στίχος 39-43. Ο ύμνος αυτός περιέχει και προφητείες και βρίσκεται στην ενάτη οδή της Θεοτόκου. Οδή θήτα ενάτη. Ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Όφθηνα πάντων ανθρώπων αμαρτωλότερος κόρη και δια τούτο προσελθήν το Υιό σου εδούμε αλλά δυσόπισον αυτόν και ήλεον ποιήσον του δοξάστε εν θερμή με την πίστη και εν πόθο προσερχόμενον αυτό. Που σημαίνει «Παρθένε και κόρη πάνσεμνε, είμαι ολοφάνερα από όλους τους ανθρώπους ο αμαρτωλότερος και γι' αυτό το λόγο ντρέπομαι να προσέλθω και να πλησιάσω το φιλάνθρωπο Υιό σου και Θεόν αληθινών. Αλλά όμως σε οικετεύω και σε παρακαλώ, ποιήσον επίμονον παράκληση προς αυτόν, όπως φανεί πράος και ηλαρός προς εμέ, να με δεχτεί να προσέλθω προς αυτόν, έχων θερμή πίστη και με πόθων μεγάλων, να τύχω της πολλής του αγάπης. Ήμαρτον κόρη αγνή, αλλά δεν τον αρνήθηκα και δεν τον εγκατέλειψα». Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Ρίσε κολάσεως λόγε, τον προσελθώντας ή δούλων, και μη μνηστείς ανομοιών τον αυτού, δισοπόνσε, ήγαρ και ήμαρτε, σωτήρ. Αλλά μην προσπέφευγε και δέομαι, διεμέτου τον δέξε, ότι σπάσιν τα αιτήματα πληρών. Ιε και λόγια του Θεού του ζώντος, ρίσε, ελευθέρωσε τον προσελθόντα προσέ δούλων και σε παρακαλώ μην ενθυμηθείς των αδικιών και των ασεβιών αυτού, αν και μοχθηρίας διέπραξε πολλάς, Υιέ μου και σωτήρ του κόσμου. Πλην όμως προσέφυγε κοντά μου, δι' αυτό σε παρακαλώ, διεμέ τη μητέρα σου, δέξε τούτον,
ο πληρωτής όλων των χρεωστούντων και ξεχρέωσε το χρέος των αμαρτιών του. Ο Χριστός προς τη Θεοτόκο. Ουκ έστιν άξιος μήτερ, ο προσφυγών σι ελέους, και γάρ ανθρώπων με ουδείς, ως αυτός παρουργίζει. Αλ πρεσβείες επτές αυτών της κολάσεως αμέτωχον εν τη κρίση ποιήσω, ή προσάξι μετανοίας μη καρπούς. Του σημαίνει, Παναγία Μητέρα, δεν είναι άξιος ελέους και ευσπλαχνίας ειδικής μου αυτός που ήρθε εις αίρια να έβρει έλεος. Διότι μεταξύ των ανθρώπων ουδείς με παροργίζει, ουδείς μου προξενεί τόσον θυμών όσον αυτός που προσέφυγε εις σέ. Αλλά δια τα σεβαστάς προς εμέ μεσολαβία σου, θα τον απαλλάξω της κολάσεως εν την ημέρα της κρίσεως, εάν παρουσιάσει καρπούς αξίους της μετανοίας. Η Θεοτόκος τώρα προς τον αμαρτωλόν. Υπό τον άδειν υπάρχον ανεβιβάστης προς ύψος, τες προς το θείον μου ιών οικεσίες, και πρόσχες μη της προτέρης δεινής εμπέσης εγκλήμασιν, αλλά άπελθε εισοδούς μετανοίας, μήπως πάλιν τη γέννη εμβληθείς. Δηλαδή, κατεβιβάστης λόγω των πολλών σωμαρτιών βαθύτερον του άδου, όμως σε αναβίβασε εις ύψος σωτηρίας ο Υιός μου για τας πολλάς μου παρακλήσεις, τα δάκρυα και τας προσευχάς μου. Τώρα πρόσεξε, μην ξαναπέσεις τα προηγούμενα φοβερά αμαρτήματα και τα σκοτεινά εγκλήματα. Οδήγησε τα βήματά σου στους δρόμους της μετανοίας, ως ο άσωτος Υιός, ως η πόρνη, ως η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, διότι άνευ ειλικρινούς μετανοίας θα ξαναπέσεις στο πυρ της αιωνίου κολάσεως. Προσώμιον σημαίνει σχεδόν το ίδιο με τα προηγούμενα. Και πάλι μιλάει ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Χαρά του κόσμου υπάρχεις, αμαρτωλών ολιμήν, χυμαζομένων ρίστης, Θεοτόκε Παρθένε, δέξου ουν βοώσι σι καμού την ευχήν και την δέησιν άχραντε, ειν και προσάγαγε τάχει το σώιό, ή να σώσει με τον άσωτον. Παναγία Παρθένε, σύ που εγέννησες το Θεό, σύ υπάρχει η χαρά του κόσμου και το λιμάνι των αμαρτωλών, σύ είσαι η σωτηρία των ναυαγών που κινδυνεύουν να πνιγούν από τα κύματα της αμαρτίας. Σε παρακαλώ με δυνατή φωνή, ποιήσον δεκτή την προσευχή μου και την δέησή μου άχραντε, βασίλισσα του κόσμου, και φέρε την ολοταχώς το Υιό σου και Θεό, όπως με σώσει εμέ τον άσωτο και αμαρτωλό. Η Θεοτόκος προς τον Χριστό. Χαρά σε τι αμή πάσης Υιέ μου φίλτατε, συγχώρησιν τεσμάτων, δώρησε το σοδούλο, είναι αγνώσι πάντες ότι προς σε παρησίαν ως μήτρ σου, μεγίστην έχω Χριστέ μου, του δισοπήν υπερπάντας τους Αγίους σου. Πολύ αγαπητέ μου Υιέ, εσύ είσαι η αιτία πάσης χαράς. Σε παρακαλώ, δώρησε στον ειδικό σου δούλο τη συγχώρηση παντός πτέσματος, πάσης αμαρτίας, όπως άπαντες γνωρίσωση ότι ως μητέρα σου έχω μεγίστην παρησίαν ενώπιό σου και ποιο επίμονον παράκλησιν Χριστέ μου, υπερπάντας τους Αγίους, τους μάρτυρας, τους οσίους και όλα τα αγγελικά τάγματα. Ο Χριστός προς τη Θεοτόκο. Χαράς δοχείων, ο μήτερ, της ίδεησι καμφθής, την άφεση πνευσμάτων, το αγνώμονι τούτο δίδομι και άφες του εκβοάν και υπέ τούτο πάψαστε το αμαρτάνιν και ελκύιν με προσοργήν, φύση γάρ έσπλαχνος πέφυκα. Δηλαδή, ω μητέρα μου, εσύ που είσαι δοχείο της χαράς, εκάμφθην από την ειδική σου παράκληση και δίδωσε τον αγνώμονα τούτο την άφεση των αμαρτιών και των πτεσμάτων του, ας πάψει να φωνάζει και υπέσει αυτό να πάψει να αμαρτάνει και να με προκαλεί ισοργήν και αγανάκτηση. Εγώ είμαι ο έσπλαχνος Θεός και έσπλαχνος υπάρχω. Η Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Ιδού, την άφεση έσχες των εγκλημάτων σου,
εμού λυτές και πρόσχες, των υπόλοιπων δύον θεάρεστον τελέσε, όπως τρυφής απολαύσεις την εύκλιαν εν παραδείσο, συν πάση της εκλεκτής, την ουδόλως λήξην έχουσαν. Που θα πει, ο τέκνον μου, ειδό του αρά, έλαβες την άφεση των πολλών σου αμαρτιών, για των ειδικών μου προσευχών και παρακλήσεων, των ειδικών μου δακρύων προς τον Υιόν μου. Πρόσεχε του λοιπού των υπόλοιπων σου δύον να τον διάγεις θεαρέστος, όπως απολαύσεις της αιωνίου χαράς του παραδείσου, την αιώνιαν δόξαν, την οποίαν απολαμβάνουν μόνον οι εκλεκτοί και είναι ατελείωτος. Επίλογος. Όταν εγεννήθη στον κόσμο ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεάνθρωπος Χριστός, συνέβησαν μεγάλα και σημαντικά γεγονότα. Την εποχή εκείνη, ο βασιλεύς των Ρωμαίων ήταν ο Κέσαρ Αύγουστος. Διεκρίνεται ως βασιλεύς για την δικαιοσύνη του, παράδειγμα προς μίμηση διόλου στους κυβερνήτες και αρχηγούς των κρατών. Διεκρίνεται επίσης για την φρόνηση και την σύνεση μεγάλας αρετάς τας οποίας είχεν. Ήταν όντως βασιλεύς άξιος για τη διακυβέρνηση του ρωμαϊκού κράτους. Τότε ο επουράνιος βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο δίκαιος Θεός, απέδωκε άπειρον ευλογίαν, γαλήνην, ειρήνην και ησυχίαν εις την ζωήν των υπηκόων του βασιλέως. Όταν οι κυβερνήτες των κρατών είναι άνδρες δίκαιοι και σόφρονες και θεοφιλείς, τότε κατέρχεται από ουρανού μεγάλη ευλογία. Βλέποντες οι Ρωμαίοι την ησυχία και την ειρήνη την οποία απελάμβαναν, απέδωκαν ταύτα όχι στον βασιλέα του ουρανού και της γης, στον παντοδύναμο Θεό, άτοπον τούτο, αλλά στον επίγειο βασιλέα. Εστοχάζοντο δε και απεφάσισαν να τον προσκυνήσουν ως Θεόν για την αμοιβή της χάριτος. Επεφυλάχθη περί τούτου ο Κέσαρ Αύγουστος ως το σόφρον και συνετός. Αλλά επειδή το πλήθος τον ενάγκασε, εκείνος θέλω να τους πληροφορήσει, επροσκάλεσε μία σίβυλα περιβόητη εις αποκαλύψεις προφητικάς και χρησμούς και την ρώτησε τι να αποφασίσει. Τότε συνέβη η γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Ευρισκομένη στο βασιλικό παλάτι η σίβυλα, ύψωσε τους οφθαλμούς της εις των ουρανών και ότου θαύματος. Ιδού βλέπει πλησίον του ηλίου έναν χρυσό κύκλο στο μέσο του οποίου κάθεται μία περικαλεστάτη παρθένος κόρη βαστάζουσα εις τα σαγκάλας της ένα πανέμορφο βρέφος. Όθεν εφώναξε τον βασιλέα και του έδειξε το φαινόμενο θέαμα. Τότε πληστήσα προφητικού χαρίσματος προείπε στο βασιλέα ότι το βρέφος εκείνο ήταν ο πάντων Κύριος, εις τον οποίον όλοι οι βασιλείς της γης έμελον να υποταχθούν. Εις εκείνη δε την ώρα όπου έλεγε ταύτα, ιδού οικούστη φωνή από τον ουρανόν λέγουσα «Αύτη εστίν η πύλη του ουρανού». Ταύτην την απόκριση της σίβυλας ακούσας ο βασιλεύς, εξέδωκε πρόσταγμα εις το εξής να μην ονομάσει την ας Κύριον, επειδή γεννήθηκε εκείνος που είναι ο αληθής Κύριος όλων των ανθρώπων. Βλέπετε στο κεφάλαιο ΚΙ του πολιτικού θεάτρου, κλείνει η παρένθεση. Αλλά και η Ερυθρέα, η Κυμαία Σίβυλα, πολλά επροφήτευσε περί του Χριστού. Εμείς δια της χάριτος της Παναγίας μας, της Πανσέμνου Θεοτόκου, η οποία είναι η πρόξενος όλων των ανθρώπων, η σωτηρία και το καταφύγιο, ονομάσαμε το μικρό τούτο βιβλίο «Αύτη εστίν η πύλη του ουρανού», για της οποίας εισέρχεται εις τον παράδεισον, πας ως της επικαλείται το όνομά της και ζητεί την μεσητείαν προς τον Υιόν της, πας ο οποίος ψάλλει με πίστην «Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών». Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, για της Θεοτόκου ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
ιε και λόγια του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου, ελέησόν με των αμαρτωλών.